Καλησπέρα. Καλώς ήρθες σε άλλο ένα βίντεο του Masterminds World. Είμαι ο Γιώργος και ο trader της εταιρείας και σήμερα θα δούμε μαζί τα 5 καλύτερα ζευγάρια της εβδομάδας. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να κάνεις ένα like και ένα subscribe για να βλέπεις βίντεο τέτοιου περιεχομένου κάθε εβδομάδα. Πρώτο ζευγάρι για την εβδομάδα μας είναι το USD-JPY, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μικρό range. Είμαστε λοιπόν 5 λεπτά πριν τα NFPs, η ώρα είναι 3:25. Εδώ βλέπουμε ότι κινείται σε ένα range, περιμένουμε να δούμε τι volatility θα δώσουν τα νέα, ώστε να δούμε πόσο ακριβώς θα κινηθεί για την επόμενη εβδομάδα, ίσως και για το μήνα, το δολάριο και κατά συνέπεια όλη η αγορά. Από εκεί και πέρα περιμένουμε την αντίδραση στο DXY, όλα αυτά τα δείχνουμε και μέσα στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, πώς ακριβώς μπορείς να διαβάσεις και να αξιολογείς τα νέα, καθώς και πώς να αντιδράς. Τώρα, αφού τελειώσει η επιρροή των NFPs, αυτό που θα περίμενα εγώ είναι το εξής. Είτε να σπάσει ένα resistance όπως είναι εδώ, να κάνει μια διόρθωση και να πάει προς τα πάνω, όπως και το δεύτερο σενάριο, το οποίο είναι να σπάσει το support, να κάνει μια διόρθωση πίσω εδώ, σε αυτό εδώ το area, και να συνεχίσει προς τα κάτω. Τώρα, όποιος θέλει να τοποθετηθεί στην αγορά μπορεί με δικό του ρίσκο, πάντα όμως κρατάμε χαμηλό το ρίσκο μας και βάζουμε το stop loss μας σε θέση στην οποία όντως η συναλλαγή μας είναι χαμένη. Τώρα, συνεχίζουμε με το GBP-USD, το οποίο έχει σπάσει ένα τεράστιο μα τεράστιο demand zone και αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πώς αντιδράσει αυτό το προηγούμενο support area, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε στην αγορά. Υπενθυμίζω ότι είναι Παρασκευή, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε μακροχρόνιες συναλλαγές, εκτός αν είμαστε swing traders, και από εκεί και πέρα πάλι μέσω στο risk management μπορούμε να επωφεληθούμε από την αγορά με ασφάλεια. Επόμενο ζευγάρι είναι το CAD-JPY, το οποίο έχει σπάσει ένα πολύ πολύ δυνατό resistance area. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε το retest για να τοποθετηθούμε πιθανότητα για buy position, πάντα όμως και με τα νέα τα οποία βλέπουμε εδώ στο Forex Factory, έχω εδώ το calendar μου και περιμένω να δω τα αποτελέσματα. Επόμενο ζευγάρι είναι το EUD/USD, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μικρό range. Έχω εδώ ζωγραφισμένο το τι ακριβώς περιμένω στην αγορά, ωστόσο αν δω σε long term είναι σε ένα downtrend και περιμένω αυτό να συνεχίσει, εκτός και αν τηρηθεί το σενάριο του buy position, όπου θα σπάσει και το trend line το καθοδικό και θα έχουμε μια ανωδική τάση πλέον να συνεχίζεται. Και τέλος, μπορούμε να δούμε τον χρυσό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα range και περιμένουμε να δούμε προς τα πού θα κάνει breakout. Τώρα, επειδή ο χρυσός κάνει πολύ πολύ μεγάλες κινήσεις, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις ότι πρέπει να κρατάς πολύ πολύ πιο χαμηλά από ό,τι σε υπόλοιπα ζευγάρια το ρίσκο σου, ώστε να μην τραυματίσεις το λογαριασμό σου σε περίπτωση λάθους. Τώρα, στο χρυσό μπορούμε να δούμε το εξής. Εδώ υπάρχει ένα resistance ισχυρό, το οποίο αν σπάσει και γίνει retest, μπορεί να συνεχίσει προς τα πάνω, καθώς και το support αν σπάσει να γίνει το retest και να φύγει προς τα κάτω. Τέλος, όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείς για το δολάριο μπορείς να τις πάρεις από το index του, από το DXY, ώστε να δεις τι κάνει το δολάριο μόνο του, το strength του, τη δύναμή του δηλαδή, και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα ζευγάρια τα οποία έχουν στον παρανομαστό δολάριο, για να δεις και να παρατηρήσεις τις κινήσεις αγοράς. Μην ξεχάσεις λοιπόν να κάνεις like και subscribe σε αυτό το βίντεο για να παρακολουθείς τέτοιο περιεχόμενο. Να είσαι καλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.